Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Ζεϊμπέκης και είμαι υποψήφιος διδάκτορ του Οικονομικού Τμήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σήμερα θα σας κάνω μια παρουσίαση των ενεργειακών έργων της Θράκης και μια CBA ανάλυση, δηλαδή ανάλυση κόστους-κέρδους, του νέου πλωτού σταθμού υδροποιημένου φυσικού αερίου που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Αλεξανδρούπολη. Πιο αναλυτικά, η παρουσίαση περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις αγορές ενέργειας, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις υποδομές ενέργειας της Θράκης και τέλος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-κέρδους που διενεργήσαμε στον πλωτό σταθμό της Αλεξανδρούπολης. Πάμε αρχικά να δούμε κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς ενέργειας. Ο άνθρωπος απαιτεί για την καθημερινότητά του όλο και περισσότερες ποσότητες ενέργειας. Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία 70 χρόνια η κατανάλωση ενέργειας έχει αυξηθεί περισσότερο από 7 φορές, ενώ συνεχίζει ακόμα να αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό. Η αγορά της ενέργειας χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες έχουν συσχέτιση και εξάρτηση μεταξύ τους. Στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά των ορυκτών καυσίμων όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα. Η ενέργεια από την παραγωγή της μέχρι τη χρήση της επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό το περιβάλλον. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια προσπάθεια για στροφή σε νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, όπως είναι το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή η στροφή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι ρυπογόνες τεχνολογίες όπως ο άνθρακας αντικαθίστανται από τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες όπως η ηλιακή και η ολική. Στο γράφημα της διαφάνειας, που προέρχεται από την International Energy Agency, δίδεται το μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του έτους 2018, καθώς και πώς αυτό πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρξει βιώσιμη προς το περιβάλλον ανάπτυξη για το έτος 2040. Όπως παρατηρούμε, η χρήση του άνθρακα που στο γράφημα φαίνεται με γαλάζιο χρώμα θα πρέπει να μειωθεί από το 40% που βρίσκεται το έτος 2018 στο 5% που είναι το σενάριο βιώσιμης ανάπτυξης για το έτος 2040. Και ανάλογα, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών όπως η ηλιακή και η ολική ενέργεια που φαίνονται με κόκκινο και μοβ χρώμα στο γράφημα να αυξηθούν από το 10% περίπου που είναι το έτος 2018 στο 50% για το έτος 2040. Η μετάβαση σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες είναι ήδη εμφανής και στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως βλέπουμε, η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που φαίνεται με πράσινο χρώμα βρίσκεται σταθερά σε όλους τους μήνες του έτους 2020 στην ελληνική αγορά σε ένα ποσοστό κοντά στο 40%, σε αντίθεση με τον άνθρακα που φαίνεται με ροζ χρώμα, ο οποίος είναι σε ποσοστά κοντά στο 10%. Σε αυτή τη μετάβαση, σημαντικό ρόλο έχει πλέον και το φυσικό αέριο ως καύσιμο παραγωγής με ποσοστό κοντά στο 40% ή και 50%. Όσον αφορά το φυσικό αέριο και την αγορά του, η χρήση του είναι κυρίως διπλή. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ως καύσιμο τόσο σε βιομηχανικούς καταναλωτές, όσο και σε οικιακούς καταναλωτές για ανάγκες όπως η θέρμανση. Η κύρια παραγωγή φυσικού αερίου παγκοσμίως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ρωσία, όπου συνεισφέρουν σε ποσοστό πάνω από το 50% στην παγκόσμια παραγωγή. Στην Ευρώπη, μόνο η Νορβηγία και η Ολλανδία παράγουν φυσικό αέριο, αλλά και αυτές όχι σε ικανές ποσότητες για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των χωρών της Ηπείρου. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι ανάγκες των ευρωπαϊκών χωρών να καλύπτονται κυρίως από εισαγωγές από τη Ρωσία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και η αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG δηλαδή, το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά του μέσω θαλάσσιων οδών και βοηθάει στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών της Ευρώπης. Το LNG έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο και στην ελληνική αγορά του φυσικού αερίου. Όπως βλέπουμε στο γράφημα, για το έτος 2020, οι μισές παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα έγιναν μέσω LNG στον σταθμό της Αγίας Τριάδας. Στο γράφημα φαίνεται με κόκκινο χρώμα, που αποτυπώνει τη δυναμική του LNG αυτή τη στιγμή, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 2018 ήταν μόλις το 20%. Οι κύριες χώρες από τις οποίες προμηθεύεται η Ελλάδα υγροποιημένο φυσικό αέριο
είναι η Αλγερία και σε μικρότερο ποσοστό οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Κατάρ. Στο επόμενο κομμάτι της παρουσίασης θα αναφερθούμε στις ενεργειακές υποδομές που βρίσκονται και που πρόκειται σύντομα να κατασκευαστούν στην περιοχή της Θράκης. Αυτή τη στιγμή η περιοχή μας διαθέτει δύο υπόγεια δίκτυα φυσικού αερίου, το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τον διαδηρατικό αγωγό TAP. Διαθέτει επίσης τον συμβατικό σταθμό παραγωγής ενέργειας με καύσιμο φυσικού αερίου του ΕΙΣ Κομωτινής της ΔΕΗ, ενώ διαθέτει παράλληλα και μεγάλο όγκο αιωλικών πάρκων, όντας η τρίτη σε εγκατεστημένη αιωλική ισχύ γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, μετά τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Τέλος, διαθέτει σύγχρονο δίκτυο υπερυψηλής τάσης ηλεκτρικής ενέργειας 400 και 150 kV, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο και με το αντίστοιχο δίκτυο της Τουρκίας. Τα επόμενα χρόνια πρόκειται να υλοποιηθούν πολύ μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών στη Θράκη, συνολικής αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κόμβους, ίσως και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν δύο εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, το πρώτο στην Κομωτινή από τη σύμπραξη των εταιριών GEC Terna και Motor Oil και το δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη από την εταιρεία Damco. Επίσης, στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης, πρόκειται να διπλασιαστεί και ο αριθμός των εγκατεστημένων αιωλικών πάρκων. Ενώ όσον αφορά το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, θα υπάρξει μια νέα διασύνδεση με το αντίστοιχο δίκτυο της Βουλγαρίας. Τώρα, στον χώρο του φυσικού αερίου, η πιο μεγάλη επένδυση αφορά τον πρωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος θα είναι ο πρώτος τέτοιος σταθμός στην Ελλάδα. Τέλος, έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου υπόγειου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, ξεκινώντας από την Κομωτινή και καταλήγοντας στην πόλη της Στάρα Ζαγκόρα. Στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης θα ασχοληθούμε με την επένδυση του πρωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Ο σταθμός θα αποτελείται από ένα δεξαμενόπλιο μήκους 300 μέτρων και χωρητικότητας 170.000 κυβικών μέτρων και θα έχει μεγάλη δυναμικότητα επαναεριοποίησης μέχρι και 6,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, η οποία μπορεί να καλύψει όλη την κατανάλωση φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου της Ελλάδας. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί 17 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Αλεξανδρούπολης και θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού 24 χιλιόμετρων και ενός υπόγειου αγωγού 4 χιλιόμετρων. Προχωρώντας στην ανάλυση κόστους-κέρδους του σταθμού, παραθέτουμε τα βασικά οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποίησαμε κατά την ανάλυση που διενεργήσαμε. Μιας και μια τέτοιου είδους επένδυση γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρησιμοποίησαμε δεδομένα από την διεθνή αγορά και βιβλιογραφία. Τα κατασκευαστικά έξοδα του σταθμού ανέρχονται στα 381,5 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν την προμήθεια ενός νέου πλοίου δεξαμενόπλου, τα κόστη υποδομών όπως η κατασκευή του υποθαλάσσιου και υπόγειου αγωγού, καθώς και τα υπόλοιπα διαχειριστικά και έκτακτα κόστη που μπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο κατασκευής. Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του σταθμού, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού, η συντήρηση του εξοπλισμού και άλλα, ανέρχονται σε 14 περίπου εκατομμύρια, ενώ ανάλογα είναι και τα ετήσια κόστη δανειοδότησης. Η τιμή χρέωσης του σταθμού ορίστηκε στα 0,038 ευρώ το κυβικό μέτρο, με βάση την τιμή χρέωσης του αντίστοιχου ιταλικού σταθμού της Τοσκάνης το έτος 2020. Τέλος, η ετήσια ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία θα αεριοποιείται, ορίστηκε στα 2,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου, με βάση τα αποτελέσματα του δεύτερου market test που διεξήγαγε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σταθμού. Με βάση λοιπόν τα προαναφερόμενα δεδομένα στοιχεία, προέκυψαν οι κύριοι οικονομικοί δείκτες που φαίνονται στον πίνακα και μπορούν να δείξουν αν η επένδυση μπορεί να καταστεί κερδοφόρα και βιώσιμη. Έτσι, η καθαρά παρούσα αξία της επένδυσης υπολογίστηκε στα 86,67 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης στο 7,97%, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου στα 10 περίπου χρόνια. Από τα παραπάνω νούμερα και έχοντας σαν δεδομένο ότι ο χρόνος λειτουργίας ενός τέτοιου σταθμού είναι 20 και παραπάνω χρόνια, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η επένδυση έχει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί κερδοφόρα και βιώσιμη. Τέλος, βλέπουμε τη μεταβολή του εσωτερικού βαθμού απόδοσης απέναντι σε διάφορα σενάρια,
όπου ορισμένα βασικά μεγέθη μεταβάλλονται. Ιδιαίτερα να σταθούμε στα σενάρια Α και Β που αφορούν τη μεταβολή στο βαθμό χρησιμοποίησης του σταθμού και την τιμή χρέωσης, όπου βλέπουμε ότι μικρές μεταβολές των μεγεθών αυτών μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες μεταβολές του εσωτερικού βαθμού απόδοσης και να επηρεάσουν την κερδοφορία της επιχείρησης. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η επένδυση του πλωτού σταθμού φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης μπορεί σε εθνικό επίπεδο να εγγυηθεί την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μέσω της μεγάλης του χωρητικότητας, μπορεί σε τοπικό επίπεδο να προσελκύσει επιπλέον μεγάλες επενδύσεις όπου θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ενώ σε οικονομικό επίπεδο η CBA ανάλυση έδειξε ότι στο βασικό σενάριο η επένδυση μπορεί να καταστεί βιώσιμη και επικερδής. Χρειάζεται όμως να μελετηθούν σωστά τα δεδομένα της και κυρίως ο βαθμός χρησιμοποίησης του σταθμού, διότι οι μικρές μεταβολές αυτού μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες μεταβολές των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, της επένδυσης και να την καταστήσουν ζημιογόνα και μη βιώσιμη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.